Πάλι καλά που ήρθε και δεύτερο. Να το πάρτο. Τζάμπα λεφτά. Πεταμένα λεφτά. Γεια σας, τσεκτεγνά, ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε στη μίνι σειρά μου με 4 unboxing από Κίνα, από προϊόντα για να φρεσκάρω τις παλιές καλές εποχές των eBay unboxing. Βέβαια το eBay έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή, προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά βρήκα διάφορα προϊόντα από AliExpress και από Temu, τα οποία ανοίγω και θα σας τα δείξω. Να θυμηθούμε γι' αυτό και το setup αυτό, να θυμηθούμε τις παλιές καλές ένδοξες μέρες, κάτι που μου λείψε πάρα πολύ. Λοιπόν, στο διατάφτα όμως, κάθε ένα από αυτά τα βίντεο που κάνω έχει και ένα μικρό backstory πίσω. Το backstory του συγκεκριμένου είναι ότι σήμερα θα δούμε ένα πακέτο από το Temu. Θα σας μιλήσω ανοιχτά και ειλικρινά. Μου ζάλισαν τον έρωτα, φίλοι, γνωστοί, πήρες, δεν πήρες. Και κυρίως ο λόγος που αποφάσισα να πάρω από το Temu, δεν με ενδιαφέρει καν το Temu και θα σας πω γιατί έχω ξενερώσει τρελά τη ζωή μου με ένα πράγμα που έγινε. Το πήρα κανένα 2-3 πραγματάκια τα οποία η αλήθεια είναι εκείνη την ώρα μου φάνηκαν πολύ χρήσιμα. Το Temu όμορφα και ξεκάθαρα είναι μια μαλακία και μισή για μένα. Μπορεί να έχει ωραία πραγματάκια, αλλά τώρα εμένα η κριτική μου σκέψη για το Temu είναι καθαρά όλα αυτά που έχει το Temu τα βρίσκα με τη μισή τιμή και πιο φθηνά από ό,τι έχει το Temu, ακόμα όσο περίεργο να σας φαίνεται τώρα, στο eBay πριν από 7 χρόνια, πριν από 6, πριν από όταν, από το 2015 μέχρι και το 2017, 2 χρόνια, 3 χρόνια που έκανα τα eBay unboxing, τα έβρισκα και τα έφερνα τα περισσότερα εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα να τα έχω δει και να ξέρω ότι τα πιο πολλά από αυτά είναι μαλακίες. Και δεν αξίζουν και πάρα πολύ. Αυτά που αξίζουν όμως, εντάξει. Όμως έγινε ένα περιστατικό και ήταν αυτό το περιστατικό το οποίο έγινε που πραγματικά με έκανε να μην θέλω να σας το δείξω το σημερινό πακέτο και να μην θέλω να ασχοληθώ καν με αυτό το πακέτο. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει για το Shane πριν από καιρό με τον κολλητό μου τον Αντώνη είχαμε μια συζήτηση μεταξύ μας για το Temu. Όσοι το έχετε δει θα παχτεί εδώ πάνω το βίντεο, πάτε δείτε το. Λοιπόν, το αστείο όμως της συζήτησης είναι ότι κάναμε λίγο μια μικρή κουβεντούλα στην αρχή, πολύ ελάχιστα και προς το μέσο και το μέρα του βίντεο, αφού πέρασε χρόνος και ήξερα ότι δεν θα μένα πολύ να το δούνε. Συζητήσαμε κανένα δύο πραγματάκια σχετικά με το πώς το βλέπουμε, αν είναι απάτη ή οτιδήποτε. Και εγώ εξέφρασα την άποψή μου, την αμφισβήτησή μου, την απορία μου για πολλά πράγματα. Οπότε, ναι, όμορφα και καλά. Και πριν από λίγο καιρό, όταν είχα παραγγείλει αυτό το πακέτο, γιατί αν ερχόταν πιο νωρίς δεν θα το είχα πάρει το πακέτο αυτό. Λοιπόν, μου έρχεται ένα email το οποίο έλεγε το εξής. Γεια σας, είμαι η τάδε, είμαι, πώς το έλεγε, εκπρόσωπος τύπου, κάπως έτσι σε φάση, αυτό το στυλ τουλάχιστον φανταστείτε, αντιπρόσωπος τύπου, πώς λέγεται ο αντίστοιχος, το αντίστοιχο PR, από το Temu. Ωραία, λέω. Και το διαβάζω στην αρχή, βλέπω το τους πρώτες και λέω, α, οκ, τι έγινε, είδε το Temu το τέτοιο και θέλει να κάνουμε συνεργασία. Ενδιαφέρον, σκέφτομαι. Καθώς διαβάζω, αρχίζω και ανάβω λαμπάκια σιγά σιγά. Μου λέει, έπεσε στην αντίληψή μας ότι ένα βίντεό σας, δεν είπε πιο, αλλά κατάλαβα γιατί ήταν κανένα δύο μέρες, εν τω μεταξύ το αστείο είναι, και αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν το έχει δει κανένας. Έχει 400 views max, 500 πόσα έχει. Τότε είχε 300 views. Δηλαδή 300 views. Και το είχα κάνει και story στο Instagram, το είχα ανεβάσει αυτό. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ούτε η κουτσή Μαρία δεν το έχει δει το συγκεκριμένο unboxing από το Shane. Λοιπόν, και μου στέλνουν από το Temu ότι, που έπαιζε στην αντίληψή τους ότι λέω αρνητικά σχόλια για το Temu και ότι θα έπρεπε να αναθεωρήσω και θα έπρεπε να τα πάρω πίσω και θα έπρεπε να μπω σε διαδικασία λίγο να το μαζέψω. Λες σε φάση, δηλαδή, καταρχάς απόρρισες, ξαναλέω, από πού και ως πού και κατά δεύτερον, τι έλεγχος πέφτει.
Δηλαδή, έκανα ένα unboxing, είπα, όχι άλλου νου, άλλη εταιρεία. Έκανα unboxing, είπα τη γνώμη μου σε μια συζήτηση πάνω φιλικά με τον κολλητό μου. Και έστειλε η εταιρεία mail να με νουθετήσει ώστε να μπω στον ίσιο δρόμο για να πω καλά λόγια. Και με το μεταξύ τώρα είμαι σε φάση, λέω, τώρα πάρε ξαναφούντωσα. Και λέω, να μω την τρέλα μου πάνω που είπα μετά από αυτό το βίντεο να μπω να πάρω έτσι για να το δω τι λέει, τι δεν λέει. Γίνεται το σκηνικό αυτό και λέω, ρε φίλε, τώρα πλάκα με κάνουν. Γενικά να στο θέσω απλά, για μένα είναι μια μαλακία και μισή. Συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, αλλά εντάξει, τι να κάνω, αυτά έχει ζωή. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλα. Τρεχάτε εσείς, παίρνετε σαν τα πρόβατα ότι η μαλακία σας προτείνουν δεξιά και αριστερά. Και συνήθως, επειδή θέλω να κάνω μερικά βίντεο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, απλά τα ετοιμάζω λίγο στο μυαλό μου να δω πώς θα τα σετάρω για να τα δείξω. Όλο αυτό το πράγμα, και μιλάω εγώ από την πλευρά του παρουσιαστή τεχνολογίας, gadget, ιστορίες. Λοιπόν, εγώ δεν σας είπα ποτέ να πάρετε κάτι, οτιδήποτε. Σας έδειξα πράγματα που έπαιρνα για μένα, τα οποία σε βάθος χρόνου αποδείχθηκαν μαλακίες. Πολλά από αυτά δεν ήταν όλα. Υπάρχαν πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πολύ καλά και με έχουν βοηθήσει μέχρι και σήμερα. Έχω πράγματα γύρω μου να, πούμε, για παράδειγμα, σε ένα βίντεο από τα προηγούμενα είχα δείξει αυτό το φακό. Αυτό ο φακός μου έχει σώσει τη ζωή στο νησί πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, ας πούμε, να είχα πάρει αυτό το Gerber, το μαχαίρι, το οποίο το κάνω, χρησιμοποιώ το μαχαίρι αυτό εδώ και 7-8 χρόνια στα unboxing μου συνέχεια, μέρα και νύχτα. Έχω πάρει πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Προφανώς και ήταν και υπάρχουν χρήσιμα πράγματα. Όπως και στο τέμι υπάρχουν χρήσιμα πράγματα. Άρα, φίλε, δεν μπορώ αυτό το τρεχάτε. Πάρτε το link μου, κατεβάστε για να πάρω προμήθεια και το ένα και το άλλο. Εντάξει, συμφωνώ ότι όπως και εγώ έχω βάλει affiliate στο παρελθόν, είναι ένας καλός τρόπος. Τέλος πάντων, θα σας δείξω τι πήρα. Αλλά δεν πρόκειται να σας βάλω κανένα link από τίποτα. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Ειλικρινά, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Τα πράγματα αυτά τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Γιατί εκείνη την ώρα έκρινα ότι θέλω να τα πληρώσω. Μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Έψαχνα και βρήκα αυτά μόνο που μου άρεσαν. Και παίζει τα μισά από αυτά να μην είναι καλά. Γιατί το σκέφτηκα μετά στην πορεία ότι παίζει να είναι μεχ. Επίσης έκανα ένα άλλο πράγμα το οποίο θα το πω και αυτό και θα ξεκινήσω το unboxing. Έχω timestamps. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η φάση, βλέπετε τώρα τα χέρια μου το τέτοιο, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε και αυτό το στάδιο, θα περάσουμε στο unboxing. Έκατσα και έβγαλα κομπιουτεράκι. Και όταν έκανα την... Καταρχάς μπήκα τη μία μέρα. Και βάζω στο καλάθι, γιατί δεν μπορείς να σώσεις προϊόντα, δεν έχει wish list να τα βάλεις ώστε να ξαναβρεις. Τα βρήκες, τα πήρες, δεν τα πήρες. Λοιπόν, τα βάζω στο καλάθι. Και βλέπω η τιμή που είχαν τα προϊόντα ήταν 30 κάτι ευρώ σύνολο. Ωραία, τέλεια. Έπιασα ένα μικρό κουπόνι, τύχη και αυτά. Δεν δίνω σημασία. Μπαίνω την επόμενη μέρα. Και τα προϊόντα ήταν πιο ακριβό. Αλλά κάτι δεν μου κάθονταν καλά. Γιατί έβλεπα τις τιμές. Και έτσι όπως βλέπω μια σκανάρισμα, λέω κάτι δεν πάει καλά. Και παίρνω, βλέπω το καλάθι αναλυτικά. Τι έχει, τι δεν έχει. Και λέω, okay. Παίρνω το κομπιουτεράκι και κάθομαι και προσθέτω όλες τις τιμές μία-μία-μία-μία, όσα προϊόντα, 5-10 πόσα είναι, είναι αρκετά. Μου βγήκε 9 ευρώ οι τιμές που έγραφε, 9 ευρώ λιγότερα από την τιμή που έγραφε σαν σύνολο το καλάθι. Δηλαδή, για να σας το θέσω απλά, το καλάθι στο σύνολό του προσθέθησε 9 εικονικά ευρώ, τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά. Δηλαδή είχε την τιμή με την έκπτωση του καθένα, ας πούμε αυτό έχει 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ, προσθέθησα τις τιμές. Γιατί με το μάτι κάτι ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί το κατάλαβα ότι βλέποντας τα πάνω κάτω, καθηγητής φυσικής είμαι. Εντάξει, με νούμερα ασχολούμαι συνέχεια. Πάνω κάτω ψιλοκαταλαβαίνω πώς λειτουργεί η πρόσθεση και η αφαίρεση. Λοιπόν, και σας λέω, προσθέτω τα νούμερα, προσθέτω τα τέτοια. Και ήταν 9 ευρώ πιο λίγα από αυτό που έγραφε τελική τιμή. Και λέω, ρε φίλε, πώς, πού βγήκαν 9 ευρώ, αφού και είχε από τα 48, 40, 50, πόσο είχε, έκπτωση στα 30 κάτι. Και τα αντικείμενα αυτά κοστίζαν 21 με τις τιμές που αναγράφανε πάνω, έτσι. Με τις δικές τους τιμές, κανονικά. Και λέω, τι έγινε. Δεν θα τα αγοράσω. Το παρατάω. Την επόμενη μέρα που ξαναμπήκα να ανοίξω μια ματιά, βλέπω ότι οι τιμές ήταν αυτές που είχα δει εγώ. Τα ξαναπροσθέτω με το κομπιουτεράκι και βλέπω ότι ήταν ακριβώς. Και λέω, ή το σύστημά τους είναι ό,τι να είναι, που παίζει και αυτό. Σας λέω τι παρατηρήσα. Τώρα, αν θέλετε με πιστεύετε, αν όχι, αδιαφορώ. Απλά σας λέω τι είδα.
Το οποίο δεν μου φαίνεται και πολύ σόι γενικά. Και μπορεί κάποιος που δεν έχει αντίληψη να το παρατηρήσει, μπορεί να ξεγελαστεί πάνω στις αγορές. Δηλαδή, ας του πετάξω κανένα δύο εικονικά ευρώ παραπάνω να πληρώσει κάτι εξτρά ο άλλος και να μην το καταλάβει. Οκ. Okay. Και αφού τα έβγαλα από μέσα μου και τα είπα, πάμε να δούμε τη μαλακή σπυρακλωτή μου. Εντάξει, όπως βλέπετε, είμαι τέρμα νευριασμένος με τη μαλακή αυτή. Αυτό εδώ πήρα. Ωραία. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Πάρε angry unboxing. Θα τα βγάζω ένα-ένα. Στον κόρακα να τα βάλω, εντάξει, είναι το θέμα. Θα τα βάλω κάτω και θα τραβάω. Θα τα βάλω εδώ και θα τραβάω και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, πρώτο πράγμα. Παίζει να είναι το μόνο που ήθελα από όλα αυτά σοβαρά. Είναι αυτό εδώ. Το είδα και το κορόιδεψα. Δεκτό. Δεν θα πω ψέματα. Αλλά σκέφτηκα ότι μετά την επόμενη μέρα πήγα να ξυριστώ. Και αυτά έκανα όλα λίμπα μέσα στο μπάνιο. Τους έβγαλα τα μάτια από παντού. Λέω, ξέρεις κάτι, παίζει αυτή η μαλακία, sorry, αυτό το θεσπέσιο προϊόν να είναι καλό τελικά. Είναι αυτή η βλακία που τη βάζεις στον καθρέφτη του μπάνιου με δύο βεντούζες, το ανοίγεις, και το μεταξύ διάφανο, η δουλειά θα γίνει, τρύπες, τρίχες θα τις κρατάει. Και τυπικά το βάζεις και σου κρατάει τα γένια όταν ξυρίζεσαι. Παίζει να είναι καλό. Άκουσα από άτομα που το πήρανε ότι είναι όντως καλό αυτό και κυρίως αυτό με έκανε να μπω μέσα και γι' αυτό ξεκίνησα να τα παίρνω. Οπότε δεν θα τα ανοίξω τώρα, το έχετε δει, θα σας έχω καμιά φωτογραφία ίσως να το δείτε λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, οι βεντούζες πάντως δεν φαίνονται και πολύ σοή μεταξύ μου. Α, σκίστηκε, υπέροχα. Λοιπόν, οι βεντούζες πάντως δεν φαίνονται και πολύ σόι, αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Θα βάλω καρφιά. Τα καρφώσω πάντως στο τέτοιο. Επόμενο. Α, οκ. Okay. Αυτό παίζει να είναι και καλό. Λοιπόν, το βλέπετε. Όσοι βλέπετε Berserk, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Λοιπόν, είναι το Brand of the Sacrifice από το Berserk. Το οποίο είναι αυτοκόλλητο έτσι. Αυτά τα αυτοκόλλητα μου αρέσουν πάρα πολύ γενικά. Το κολλάζ. Και απλά είναι ανάγλυφο ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά χρησιμοποιώ τέτοια αυτοκόλλητο, αρκετά, έπαιρνα από το eBay τέτοια. Ακριβό, 1,5 ευρώ, γι' αυτό είναι ακριβό μεταξύ μας. Αλλά η Berserk είναι αυτό και έχω πάρει και κάτι άλλο από Berserk αν δεν κάνω λάθος μέσα. Εκείνη την ώρα με έπιασε η νοσταλγία για το Berserk, πως το αγαπάω. Και ήθελα να το πάρω να το βάλω στο αμάξι. Τώρα βέβαια να το βάλω αυτό στο αμάξι, δεν το βλέπω το αμάξι καλά μεταξύ μας. Αυτό εδώ. Λοιπόν, θα τα βάζω εδώ στο πλάι. Εν τω μεταξύ θα ανοίξω τα μεγάλα. Σε προηγούμενο βίντεο έχετε δει το εξής. Τι είναι αυτό, Κώστα, κράνος? Θα μπορούσε να είναι και κράνος. Άνετα, αλλά έχω μεγάλο κεφάλι δυστυχώς. Και το κεφάλι μου είναι πολύ τεράστιο σε σχέση με τα κράνη που κυκλοφορούν εκεί έξω. Λοιπόν, ένα μεγάλο μου πρόβλημα, δεν βρίσκω εύκολα, αλλά whatever. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ παίζει να είναι επεισοδιακό το τότε. Λοιπόν, αυτή εδώ βλακία που μοιάζει με γιογιό ή με κράνος που το βάζεις είναι, γενικά έχετε δει το rice cooker, έτσι, έχετε δει που αγόρασα το rice cooker. Το ρύζι συνήθως το βάζω σε μια λεκάνη, το πλένω, απλά το πρόβλημα είναι ότι φεύγουν καρύζια δεξιά και αριστερά. Και είναι αυτό το πράγμα και λέω, φαίνεται ενδιαφέρον, είναι, το βάζεις το ρύζι μέσα, ξεπλέκνεις, απλά το κάνεις έτσι και χύνεται. Βέβαια, μετά από τόσο καιρό με το rice cooker έχω γίνει μάστρες στο πώς να βγάζω το νερό από το ρύζι χωρίς να χάνω το ρύζι. Αλλά είπα να το δοκιμάσω. Μ' άρεσε. Αλλά εντάξει, αυτό θα χρειαστεί. Οπότε, ναι. Τίμιο φαίνεται πάντως. Να είμαστε ρεαλιστές. Ένα κομμάτι πλαστικό είναι με 5 τρύπες. Εντάξει. Έξυπνο πάντως. Λέω, Κινέζοι είναι, κάτι θα ξέρουν πάνω σε αυτό. Το επόμενο, όντως ήθελα να το πάρω και αυτό, είναι αυτά εδώ. Και τι είναι αυτά εδώ? Αυτά εδώ είναι σιλικόνες που τις βάζεις πάνω από τα βάζα για να κρατάνε το φαγητό. Πω, με τις πλαστική, λα. Θέλω ένα καλό πλήσιμο. Θέλω ένα πολύ καλό πλήσιμο. Λοιπόν,
Γιατί Κώστα, γιατί παιδί μου το πήρες αυτό, για ένα λόγο το πήρα. Το πήρα κυρίως γιατί έχω ξεκινήσει διατροφή, έχω χάσει, μέχρι τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο παίζει να έχω χάσει 10 κιλά σε ένα μήνα. Τώρα που, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μετά από 2 εβδομάδες διατροφής έχω χάσει 6,5 κιλά. Είμαι σε καλό δρόμο, συνεχίζω, το βλέπετε, έχω ομορφή. Λοιπόν, πέρα από αυτό, το πλάκα κάνω, αλλά η διατροφή είναι διατροφή. Οπότε είμαι με ένα τάπερ συνέχεια. Και τέλος πάντων έχω μερικά τάπερ τα οποία δεν έχουν καπάκια. Και λέω, πάρε τη βλακία αυτή, να το κλείνεις από πάνω, προκειμένου ρε παιδί μου να... Αλλά μυρίζει άσχημα, θέλει καλό πλύσιμο, εντάξει. Να τα κλείνεις, να τα σφραγίζεις. Και γενικά έχω ένα πρόβλημα τα τάπερ, γι' αυτό με κυνηγάει η μάνα μου εδώ και χρόνια. Δεν πάντα χάνω τα καπάκια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τάπερ. Μετά πετάω και τα τάπερ. Τα κρατάω για λίγο καιρό για να βάζω σαπουνάδα να πλένω τα πιάτα και μετά αλέ. Οπότε, ναι. Για μένα που έχω αυτό το θέμα, νομίζω ότι είναι ok. Πάμε τώρα στο επόμενο πράγμα που θα γελούσει και ο κάθε πικραμένος όταν πάω λεβέ. Με μένα να το παίρνω. Αλλά sorry, έπρεπε να το πάρω. Όπως βλέπετε, παίζει να είναι το πιο πρακτικό πράγμα στον κόσμο. Η διατροφή φέρνει πολλά προβλήματα στον άνθρωπο πέρα. Όχι εντάξει, πρακτικά προβλήματα. Τα πιο πρακτικά προβλήματα είναι ότι πρέπει συνέχεια να σουρώνεις σαλάτες. Έχω ένα σουρωτήρι, αλλά η αλήθεια είναι αυτό το σουρωτήρι δεν κάνει και πολλά πράγματα. Είναι λίγο. Α, πεθαίνει, δεν πεθαίνει. Ζει και δεν πεθαίνει. Λοιπόν, οπότε πήρα αυτό εδώ. Α, και επίσης. Α, μεγάλο πρόβλημα, η αποθήκευση. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποθήκευση. Οπότε σκέφτηκα να πάρω αυτό το πράγμα, στο οποίο μπορώ να βάλω. Έχει 3 σουρωτήρια. Εν τω μεταξύ, εγώ στα σουρωτήρια θυμάμαι, οι λεκάνδες είναι ένα μπόνους. Δεν το περίμενα. Ωραία χρώματα. Έχει κι άλλα, εμένα αυτά μου άρεσαν. Έχει λεκάνη λοιπόν από κάτω, στα οποία θέλω να τα έχω για να βάζω σαλάτα για παράδειγμα. Δηλαδή, μπορώ να βάζω σαλάτα και μετά, αν μου πεις ότι κλείνει και από πάνω. Βλέπετε. Αυτό είναι καλό. I approve. Αυτό είναι καλό. Παίζει να είναι καλή αγορά. Η μάνα μου θα είναι περήφανη για μένα. Μάνα, αν το βλέπεις, μεγάλωσα, έμαθα. Μετά από τα 36 μου χρόνια, 35 πόσο είμαι, 35 μισό βασικά. Ορίστε, αυτή η διατροφή με έκανε να ξαναγίνω άνθρωπος. Λοιπόν, δεν είναι ακριβό. 3 κάτι το πήρα, whatever. Αλλά όντως, δεν το περίμενα. Πλαστικό είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά πρακτικό. Πάμε στο επόμενο. Α, ναι, κλασικά. Τι είναι αυτό τώρα? Μερικές φορές σκέφτομαι τι μαλακίες πάω και παίρνω. Συνήθως δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω, Κώστα, αυτά θα χρειαστείς. Αν δεν τα χρειαστείς τώρα, κάποια στιγμή θα τα χρειαστείς. Η αλήθεια είναι ότι έχω επικυρωθεί πολλές φορές. Είμαι μπροστά στο χρόνο. Υπήρξαν στιγμές που χρειάστηκα πράγματα. Α, αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι είναι. Είναι αυτό το οποίο το βάζει για να καθαρίζει ακουστικά. Γενικά, κατά καιρούς καθαρίζω τα ακουστικά μου. Ειδικά, άμα είναι λευκά το κερί από τα αυτιά, τα κάνει άστα να πάνε. Οπότε, τι κάνω, παίρνω πατονέτα και μια τσιμπίδα που έχω, γιατί συνήθως έχω τσιμπίδες από ηλεκτρονικά και από αυτά, και τα καθαρίζω. Και αυτό είναι απλά ένα κομμάτι σίδερο με λίγο μυτερί, με λίγο μυτούλα εδώ, ένα βουρτσάκι το οποίο, ναι, και αυτό εδώ για να τα καθαρίζεις. Η αλήθεια είναι ότι φαινόταν διαφορετικό. Φαινόταν πολύ διαφορετικό, καμιά σχέση με το τι είναι αυτό. 60 λεπτά έκανε. 69. Δεν μπορώ να γκρινιάξω γι' αυτό. Το ότι είναι μαλακία παίζει και να είναι τεράστια, αλλά μπορεί και να είναι χρήσιμο. Πήρα να το δοκιμάσω. 69 λεπτά ήταν, λέω, δεν βαριέσαι. Από το να τα χαλάσω, τα ακουστικά με τις συμπίδες, θα τα χαλάσω με αυτό. Αυτό εδώ είναι. Εν τω μεταξύ έχουν ένα ενθουσιασμό όσοι τα βλέπω που τα δείχνουν. Εντάξει. Ας πω λίγο άιστη να πάνε κάτω τα φαρμακιά. Επίσης κάτι το οποίο, γιατί έχει δεύτερο, εγώ πήρα μόνο ένα. Άρα θα πεις, ρε Κώστα, σου βάλαμε παραπάνω, γιατί έχει δεύτερο,
Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, το οποίο είναι σπασμένο όμως. Α, εδώ ήταν, το ξέρα. Λες, και εδώ θα πούμε πάλι καλά, πάλι καλά, που ήρθε και δεύτερο. Να το, πάρτο. Τελικά τώρα έχω μόνο ένα, sorry, αλλά μαλακίες. Επόμενο πράγμα. Αυτά εδώ. Λοιπόν, έχω αγοράσει και από το AliExpress και παίζει να είναι πολύ καλύτερο. Ταινία διπλής όψης. Ωραία, είναι ταινία διπλής όψης. Θα σας πω όμως, γιατί έχω πολύ μεγάλη εμπειρία με το θέμα ταινίας διπλής όψης. Είναι διάφανη. Δεν ήταν ακριβή. Ήταν φθηνή. Το ότι κολλάει, κολλάει, εντάξει. Θα σας πω όμως λίγο, γιατί αυτές είναι λίγο πικρή ιστορία συγκεκριμένες. Δεν είναι και πολύ δυνατή. Για βασικά πράγματα, για χειροτεχνίες. Για παραπάνω δεν είναι. Χρησιμοποιώ τέτοιες πάρα πολύ, ειδικά όταν κολλάω πολύ μπρίζα. Πολύ μπρίζα κάτω από το γραφείο, δεξιά-αριστερά, πραγματάκια. Γενικά είναι πολύ χρήσιμο. Οι πιο δυνατές είναι οι γκρι. Οι γκρι οι οποίες είναι μπομπότ. Μπετάς και μετά τσιμέντο γίνεται. Μετά από 200 χρόνια δεν καθαρίζει με τίποτα. Η συγκεκριμένη την πήρα κυρίως. Γιατί ήθελα να το δοκιμάσω, μου φάνηκε εντάξει. Έβαζα εκείνη την ώρα, λέω καλό είναι, καλό φαίνεται. Πάρτο, do it, φθηνό είναι. Βέβαια βρήκα από το AliExpress και θα το συγκρίνω στο επόμενο λογικά βίντεο, αν το δείτε, ή στο προηγούμενο. Δεν ξέρω, θα το δείτε. Να είστε συντονισμένοι, πατήστε κανένα subscribe από κάτω. Άντε. Τόσα χρόνια σας τα λέω, ακόμα δεν τα μάθετε. Το μεταξύ παίρνει τα μάτια δεξιά αριστερά. Να, και κάτι το οποίο φαινόταν τελείως τσατσιά. Όχι, αυτά τα χρησιμοποιώ, η αλήθεια είναι. Φαίνεται ενδιαφέρον. Βέβαια, η αλυσίδα να λείπει θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Γενικά χρησιμοποιώ αυτά εδώ, από το eBay αγορασμένα. Μ' αρέσανε, μ' αρέσουν, αλλά φτύρονται εύκολα. Και βρήκα αυτό, το οποίο το παίρνεις και το βάζεις στο χέρι, υποτίθεται. Είναι, να το πω, το δείτε το. Ωραίο ήταν, αλλά νομίζω ότι είναι ελαστικό. Ξεγελάστηκα, κοροϊδοπιάστηκα. Όπως λέει και το τραγούδι, αλλά επειδή έχω χέρι τεράστιο, όπως φαίνεται. Δεν κλείνει με τίποτα. Άλλη μια αποτυχημένη αγορά του Κωνσταντίνου Σάλεκα. Αλλά άμα είστε με μικρά χεράκια, λιτοδίαιτη και μινιόν, θα σας κάνει απόλυτα. Γιατί δεν είναι με λάστιχο, μπορώ να πω εγώ, να ρωτήσω. Για κάτσε τώρα εδώ. Με τεχνικές άπειρου κάλους, ο Κωνσταντίνος θα καταφέρει να βάλει, εντάξει, τεχνή της μέρας. Έλα, τα κατάφερα. Στο άλλο δεν έμπαινε όμως. Λες το να μου χαιρετάνε πιο μεγάλο από το άλλο. Οκ. Γιατί θα την κόψουμε άλλο την αλυσίδα. Δεν μου αρέσει η αλυσίδα. Είναι λίγο... Αλλά εντάξει, whatever. Καλό είναι πάντως το λες. Οκ. Μ' αρέσει γιατί ήταν μαύρο και άσπρο που είχε το μάρμαρο. Οκ. Ωχ, Θεέ μου. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι είναι βλακία εξ αρχής. Σε αυτό δεν θα κατηγορήσω κανέναν πέρα από τον εαυτό μου. Λοιπόν... Νομίζω το βίντεο θα είναι τίτλος «Καταστρέφοντας πράγματα από το team». Λοιπόν, είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο μου φάνηκε ενδιαφέρον. Έχει διάφορα... Φράση στα λατινικά που φαντάζομαι ότι οι Κινέζοι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνουν. Λοιπόν, και είναι από αυτά που τα παίρνεις. Ξέρεις, μου φάνηκαν λίγο από τα παιχνίδια που παίζω. Δεν ξέρω αν. Από τα διάφορα μυστηρίου, οτιδήποτε. Είναι αυτό που γίνεται σαν σφαίρα μέσα και το γυρνάς. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μπορούμε να εστιάσουμε κάμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εξέλιξη του Κώστα δεν λέει focus πια. Λέει θα εστιάσουμε. Το οποίο, ναι, αρκετά ενδιαφέρον θα πω. Έχω δει τέτοια, το φοράς. Το φοράω και πετάω. Και λέει βγαίνω με αυτό το πράγμα έτσι. Ποτέ όμως. Αλλά είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτό είναι ενδιαφέρον να το φοράς και σαν μεταγιόν, ξέρω εγώ. Αλλά έχει την πλάκα του. Ψευτός, τέτοιο είναι, λαμαρίνα. Αυτά που τα δάχτυλα σου γίνονται πιο μπλε και από τα στρουμφάκια όταν τα φοράς.
Αλλά για το ενδιαφέρον του θέματος, το συγκεκριμένο μου φάνηκε πολύ καλό. Ναι. Αρχάς, η συσκευασία φαίνεται λες και βγήκε από ό,τι να είναι. Αλλά δεν μας πειράζει η συσκευασία. Μας ενδιαφέρει αυτό που έχει μέσα η συσκευασία. Σήμερα είναι πολύ αρνητικός όπως καταλάβατε. Αλλά νομίζω κάνει πιο spicy το βίντεο. Λοιπόν, είναι ένα λουράκι, ωραίο λουράκι τώρα πέρα μπλάκα. Το οποίο αρκετά δυνατό λατήριο, εντάξει. Το οποίο έχει μπερζέ. Και εγώ βέβαια χαζός. Είδα αυτό εδώ και λέω Guts. Και από δίπλα μου έχουν τον Griffith, ρε φίλε. Δεν θέλω να τον ξέρω τον Griffith. Εμείς είμαστε Team Guts. Για όσους δεν καταλάβατε, ο Griffith τα έκανε όλα λάθος. Guts. Guts. Berserk. Do it. You understand? Do you? Αυτό τώρα θα το. Δεν θέλω να βλέπω τον Griffith, ρε φίλε. Αλλά whatever. Θα το μουτζουρώσουμε μαρκαδόρο και θα έχω να το βάψω όλο μαύρο. Όχι εντάξει, καλό είναι. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι αρκετά καλό. Για όσους είστε στην άνιμη φάση, είναι αρκετά καλό. Γενικά στα κλειδιά μου χρησιμοποιώ τέτοια ή από αυτές τις κορδές που βάζω στο λαιμό γενικά, κυρίως για να μην τα χάνω. Και τώρα ένα δαχτυλίδι, το οποίο δεν έχει καθόλου σχέση, καμία όμως σχέση, με αυτό που παρήγγειλα. Αλλά ήξερα ότι θα το φάω από εδώ και από εδώ. Είδες η γνώση, αστρική μου γνώση να σήγα πάντα. Άσχετο, στο φροντιστήριο έχω το τέτοιο με τις παροιμίες. Με τόσες παροιμίες που λέω στα παιδιά πραγματικά. Τίμιο δαχτυλίδι θα πω, εντάξει. Αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο. Φαίνεται ωραίο, φαίνεται εντυπωσιακό. Αλλά το μέταλλο του είναι τόσο τσιπικό. Τσιπικά. Μπαίνει εδώ. Ανοίγει βέβαια. Βέβαια η αλήθεια είναι, είναι πολύ μικρό για αυτό εδώ το δάχτυλο. Αχ, και κάπως έτσι χάθηκε το τελευταίο δάχτυλο του Κώστα. Λοιπόν, έλα καλό μου. Οπότε μάλλον θα μπει σε αυτό εδώ, θα κυκλοφορώ με αυτό εδώ. Για αυτό το δάχτυλο είναι τίμιο. Το περίμενα πιο μεγάλο είναι η αλήθεια. Έχει την πηξίδα τη νορβηγική, τη σκανδιναβική βασικά. Έλα εδώ, κεντραρή. Μπράβο, θα σε πάρω παγωτόμα κεντραρή καλά. Είναι αυτή η πηξίδα που έχουν οι Σκανδιναβοί, οι Vikings. Το αγαπημένο δαχτυλίδι πάντως όλων αυτών των χρόνων είναι αυτό εδώ. Το Valknut έχει επάνω. Είναι το σύμβολο του Odin προς Βαλκυρίες, κάπως έτσι λέγεται αν δεν καταλάβω. Valknut πάντως. Ε. Κέντρα ρε. Έλα κάμερα. Θα σε πάρω και παγωτό και πατατάκι. Κέντρα ρε. Έλα καλό μου. Κοίτα η κάμερα πάντως αυτή είναι ωραία, ειδικά όταν τραβάει πρόσωπο. Λοιπόν, καλό είναι, τίμιο, ψεύτικο επίσης, παίζει να έχω μπλε δάχτυλα μετά από αυτό, αλλά Clyde Mine, το πολύ πολύ θα τα κόψω. Μετά, είναι από αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αυτές λοιπόν είναι 100 βοτσαλάκια, φωσφοριζέ βοτσαλάκια βέβαια, τα οποία τα παίρνεις και τα βάζεις σε γλάστρες και φωσφορίζουν. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι φαίνονταν πιο εντυπωσιακό. Για 100% δεν θα κάτσω να μετρήσω τώρα. Έχω τρέλα με τα φυτά και έχω γλάστρες και θα ήθελα να πάρω να βάλω σε μια γλάστρα, αλλά μόνο θέλει μικρό γλαστάκι αυτό, δεν είναι για... Τυπικά αν τα έχετε δει και ψήνεστε, είναι πολύ λίγα, πρέπει να πάρεις 5-6 τέτοια για να κάνεις ένα στρώμα από πάνω. Η αλήθεια είναι, αν θέλετε συμβουλή μου, πάτε από τα Τζάμπο. Έχει βοτσαλάκια, ειδικά αυτά τα μαρμάρινα, τα λευκά είναι πάρα πολύ ωραία και τα μαύρα που έχουν. 3 ευρώ το σακούλι, μια σακούλα ολόκληρη πέτρες. Πάρτε δύο τέτοια, είστε πιο κουμπλέ. Άστε το αυτό. Τζάμπα λεφτά. Πεταμένα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί πήρα και δεύτερο φυσικά. Να μην πάρω δεύτερο, το οποίο είναι πιο ωραίο μεταξύ μας. Είναι πολύ πιο ωραίο. Μάντο, δες το. Umbrella Corporation. Το οποίο μάλλον αυτό θα χρησιμοποιήσω. Το Berserk ήταν λαβωματιά. Θα το βάλω στα κλειδιά μάλλον του αυτοκινήτου.
Αυτό θα χρησιμοποιώ, μου άρεσε περισσότερο. Τα ίδια λεφτά, 3,40-3,50, πόσο έχει αυτή η βλακεία. Εντάξει, το ότι φαίνεται ωραίο, φαίνεται ωραίο. Δεν θα πω ψέματα. Σε αυτό, αυτό είναι ωραίο. Εν τω μεταξύ είχαν εντύπωση, ξέρεις, όταν το πρώτο παραγγείλα, λέω, θα κάνω ένα πολύ ωραίο unboxing. Πού να ξέρω ότι θα με έβγαινε, α, και άλλη ταινία, την ξέχασα. Πού να ξέρω ότι θα πορευτεί έτσι η μετέπειτα. Σας ξαναλέω, αν δεν γινόταν αυτό το σκηνικό, να μου στείλουν μήνυμα και να μου πούνε, μάμο σου του, παίζει να τους είχα σε, εντάξει, σε τρελή εκτίμηση όχι, αλλά δεν θα νευρίαζα. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μένα από το να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Και ειδικά όταν μιλάς πρέπει να συμμορφωθείς. Όταν έχω... όταν εκφράζω τη γνώμη μου έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Ότι τι, θα πάρω πίσω... Τέλος πάντων. Ένα άλλο πράγμα που με θύμισε ένα σκηνικό από το πανεπιστήμιο κάποτε. Είχε βγάλει το απειθήτα, το φυσικό στα 100 του χρόνια, κάτι κονκάρδες. Και είχα πάρει μία και παίζαμε τάβλη τότε φανατικά ως φοιτητές πρώτο έτος και την έχασα. Όχι πως την έχασε ο Κώστας, την έπαιξε στο τάβλη με ένα τέτοιο. Ήταν... Είχα τόση αυτοπεποίθηση ότι ξέρω να παίξω τάβλη όταν ήμουν φοιτητής, που παίξαμε ένα στοίχημα με ένα παιδί και βάλαμε ότι άμα κερδίσει την παρτίδα θα το κάνει. Εν τω μεταξύ το χειρότερο μου παιχνίδι είναι όχι οι πόρτες, το πλακωτό. Οι πόρτες και το ασώδιο ήταν τα επικά μου βασικά. Στο ασώδιο ήμουν κολόφορτος. Βασικά ήμουν κολόφορτος. Στις πόρτες μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά το πλακωτό όχι τόσο. Τέλος πάντων το έχασα και πήρα δεύτερη για μένα, κάπου το έχω μένω. Και όταν το είδα, είπα, εντάξει, μου θύμισε εκείνο το σκηνικό και λέω, θα το πάρω. Θα το βάλω. Να το βλέπω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι. Υποτίθεται καρφίτσα. Σχετική με την φυσική, η οποία, εντάξει, λέει «Science, it's like magic, but real», που έχει μια πραγματικότητα, γιατί κάποτε αυτά που θεωρούμε φυσική ήταν μαγεία. Και μετά, είχαμε κάνα 2-3 ακόμα κρατούσα, εδώ είναι, που τα έβαλα, εδώ τα έβαλα. Δύο σετ από αυτοκόλλητα, όπως έχετε καταλάβει μου αρέσουν τα αυτοκόλλητα. Αλλά καταλήγω στο τέλος να μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν θέλω να τα χαλάσω και δεν τα κολλάω πουθενά. Πολύ λίγα αυτοκόλλητα κολλάω γενικά. Από το Cyberpunk, αισθητική Cyberpunk, να σας δείξω. Σε περίπτωση. Το μεταξύ, ανήμο Cyberpunk είναι αυτό, δεν το λες και πολύ Cyberpunk. Δηλαδή αυτό δεν με ξετρελαίνει και τόσο. Γιατί είναι μόνο άνιμ κοριτσάκια. Ωρε φίλε, αυτό είναι από το Cyberpunk. Είναι πρωταγωνιστής. Αλλά περίμενα κάτι λίγο πιο γκατζετοειδές. Κάτι λίγο πιο... Σίγουρα δεν περίμενα αυτό. Γενικά, άμα το έχετε δει και θέλετε να τα πάρετε, μην τα πάρετε. Μια βλακία και μισή είναι. Είναι χαρακτήρες από το anime. Ναι, animation που έχουν κάνει. Ωραίο, τέλειο το animation. Αλλά περίμενα λίγο κάτι πιο μεκανοειδές. Δηλαδή, λίγο σκηνικά, τέτοια... Θέλω να βλέπω κοριτσάκια, sorry, ούτε αγοράκια, αλλά σε φάση δεν θέλω να βλέπω άνιμ τώρα, εντάξει. Αλλά το άνιμ που ήθελα να βλέπω εγώ είναι αυτό εδώ. Θα το περιβέρκω μέσα. Ναι ρε φίλε. Οπ οπ, οπ οπ. Ναι, αυτά είναι ένα και ένα. Αυτά είναι πολύ καλά. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Ταυτίζομαι σήμερα, είναι η αλήθεια, με τον Berserk πάρα πολύ. Να σας τα δείξω κιόλας. Αχ, τι ωραίο. Αλλά είναι ο Griffith αυτός, ρε φίλε. Έμαλα, είμαι τον Griffith, πραγματικά. Αν είναι δυνατόν. Πολύ ωραία αυτοκόλλητα. Βασικά είναι από τα πιο ωραία μου αυτοκόλλητα που έχω πάρει σε σχέση Ghost. Fifth. Πώς είναι το τέτοιο από το Ghost BC. Ναι, είναι ωραία. Τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι πιο cyberpunk από τα cyberpunk που αγόρασα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ξαναλέω, δεν θα σας έχω τίποτα από όλα αυτά από κάτω. Δεν με νοιάζει, δεν με καίγεται καραφή για το συγκεκριμένο πράγμα. Πραγματικά, για μένα κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε με το συγκεκριμένο site. Δεν πρόκειται να ξαναγοράσω. Δεν τους δίνουμε ούτε 5 λεπτά του ευρώ. Συγγνώμη, αλλά αυτά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω τουλάχιστον να το διασκεδάσατε λίγο. Τα λέμε στο επόμενο unboxing. Γεια σας.